Στην οικονομική επικαιρότητα τη ημέρα, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείστηκε σήμερα το ελληνικό δημόσιο από τι αγορέ με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, με διπλή μάλιστα έκδοση ομολόγων. Πάμε στο Βασίλη Τσεκούρα, ο οποίο έχει και όλα τα στοιχεία. Βασίλη, α, τι προσφορέ είχαμε. 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο ε, μας προσέφεραν οι διευθύνσει αγορές, οι διεθνείς επενδυτές, σε αυτή τη διπλή επανέκδοση των ομολόγων διάρκεια 5 και 30 ετών. Ωστόσο, το ελληνικό δημόσιο αποφάσισε να δώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα επιτόκια μα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε ιστορικά μάλλον χαμηλά επίπεδα. Yeah. Το πενταετέ ομόλογο ήταν κοντά στο 0%. Ενώ για 30 χρόνια δανειστήκαμε πόπι με ένα επιτόκιο τη τάξη του 1,67%. Γιατί όμω βγήκαμε τώρα στι αγορέ, ενώ έχουμε ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο δανεισμού. Ναι, ο στόχο ήταν γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα εκτιμούσαμε ότι θα πάρουμε στο σύνολο του 2021. Με αυτή την διπλή έκθεση φτάσαμε πλέον στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα λένε λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τρέξαμε να βγούμε στι αγορέ που είναι ευνοϊκέ συνδίκε, είναι χαμηλά επιτόκια για την Ελλάδα. Πριν βγουν μεγάλε χώρε όπω είναι η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε θα σηκώσουν πολύ μεγάλα ποσά από τι αγορέ. Την ίδια ώρα όμω, Θέλουμε να δανειστούμε πολύ φθηνά για να αποπληρώσουμε ε, δάνεια τα οποία είναι πολύ ακριβά, έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο. Όπω δηλαδή, Α, ποια είναι αυτά τα δάνεια. Ίσως να είναι ΕΠΟΠΗ και δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά είναι σίγουρα πολύ ακριβά δάνεια τα οποία έχει στα χέρια του ε, το και τα έχουμε, έχουμε δανειστεί από εκεί. Το υπόλοιπο στο ΔΝΤ είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τα έχουμε δάνεια. Έχουμε πάρει 2,5 άρα μπορούμε να τα αποπληρώσουμε και να κουνήσουμε το μαντήλι στο δουνουτού. Αν κινήσουμε αυτέ τι διαδικασίε, θα μιλούμε για πλήρη απεμπλοκή τη Ελλάδα από το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο μετά από 11 χρόνια. όψόμεθα για αυτό το θέμα, πάντω τα ταμιακά διαθέσιμα τη χώρα πλέον αγγίζουν τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Κανονικά προγραμματισμένα, πότε αποπληρώνουμε το τελευταίο δάνειο του 2023. 2023. Άρα θα το κάνουμε νωρίτερα, κατά δύο χρόνια, αν οδηγηθούμε σε, σε αυτή περίπου. την λύση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.